Καλησπέρα σας από το Σοφικό για την 13η αγωνιστική. Οι ομάδες θα αγωνιστούν σήμερα Σάββατο με τις πορτοκαλί εμφανίσεις Ορφέας Σοφικού με τις μπλε εμφανίσεις Ορέστης Ορεστιάδος που είναι πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα με 25 βαθμούς, με 11 βαθμούς ο Ορφέας Σοφικού. Πρώτες αναγνωριστικές μπαλές για τις δύο ομάδες και η πρώτη, αν θεωρήσουμε, ευκαιρία για τον Ορέστη, εξουδετέρωσε εύκολα ο τερματοφυλάκας ο Μπρούντζος για τον Ορφέα Σοφικού. Εδώ πήγε να γίνει το λάθος ο Γαλής από τον Τσιτσκάρη και έγινε το λάθος από τον Μπρούντζο. Εδώ ο Τσούδης στείνει την μπάλα για αυτό το φάουλ. Δύο άτομα στο τείχος για τον Ορέστη με τον Ιντζε, να διακρίνουμε και τον Τσιτσκάρη. Εκτελεί ο Δουιτσίδης στο πρώτο δοκάρι με τις γροθιές ο Γαλής Ανδριάδης που μακρύνει. Μπακογιάννης πήγε να περάσει ο Πασχαλάκης, στοπ. Πάντα το 0-0. Συμπληρώθηκε το ημίωρο εδώ στο Σοφικό. Λευθεριάδης, Τσολακίδης πίσω στον Γαλλή. Λυγείται ο Αλή Κοντζά. Στήριγμα ο Νάκου. Κοντζά βρίσκει τον Τσιτσκάρη. Κάρεν Δαρβούδης αλλάζει με τον Κάρεν. Κάρεν Νάκου και πίσω στον Κοντζά. Κοντζά ένα γέμισμα και που είναι ο Λευθεριάδης. Νάκου. Ιντζές μακριά από την εστία του Μπρούντζου. Τσιτσκάρη στη σέντρα. Ανδριάδης έπιασε την κεφαλιά, όμως Πασχαλάκης τον παρενόχλησε, ήταν αδύναμη κεφαλιά. Ο Μπρούντζος δεν είχε καμία ανησυχία και όπως κάνει πάντα αργά παραφέρει την μπάλα, δίνει ύψος Κάρεν με το Δοητσίδη. Κέρδισε ο Κάρεν. Πασχαλάκης έχασε την μπάλα από τον Μπακογιάννη. Πέρασε ο Μπακογιάννης, Σταματόπουλος με την εμπειρία του έπεσε, πήρε και το φάουλ. Το πρώτο δοκάρι το κόρνερ. Πολύ δυνατό σούτ από πάρα πολύ κοντά επιχείρησε ο Τσολακίδης, πιο μακριά από τον Μπάτζιο. Ελέγχει ο Τσιτσκάρης. Μπακογιάννης πήρε την μπάλα, Μπακογιάννης έδιωξε και πολύ κοντά ο Δαρβούδης. Η πρώτη καλή ευκαιρία για τον Ορέστη, βρέθηκε πάρα πολύ κοντά για να ανοίξει το σκορ. Εδώ και 4-5 λεπτά έχει ανεβάσει στροφές ο Ορέστης Ορεστιάδας, ψάχνει να βρει τον γκολ. Νάκου. Σέντρα. Μπρούντζος έκανε έξοδο ο Δουιτσίδης με την κεφαλιά. Κόρνερ.
Λευκάρης. Εκτέλεσε στο πρώτο δοκάρι ο Πασχαλάκης, πέρασε πολύ κοντά και εδώ έχουμε πέναλτι. Πέναλτι. Το 39 στην ευκαιρία και ανοίγει το σκορ 0-1 ο Ιντζές. Πάμε εδώ και 5-6 λεπτά. Ο Ρέτσις έχει ανεβάσει στροφές, ζητάει τον γκολ και με τον Ιντζέ το 0-1. Μπάτζιος, Δαρβούδης μάχεται με τον Αλεξούδη και εδώ η λήξη του πρώτου μέρους με τον Ορέστη να κερδίζει 0-1 με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Ιντζέ στο 39. Τσιτσικάρης ψηλά, Κάρεν. Ανδριάδης έχασε από τον Κιτσικούδη. Γαλής, δεν την έδιωξε την μπάλα ο Γαλής και πολύ κοντά στην ισοφάριση με τον Κασκανέτα να χάνει μοναδική ευκαιρία να φέρει το μάτι στα ίσια. Διώξε ο Αλεξούδης με την κεφαλιά πίσω και πολύ επικίνδυνα και άλλη μια ευκαιρία χαμένη. Χάθηκε αυτή η μοναδική πάλι ευκαιρία. Δεύτερο απαντό λάθος για την Οριστιάδα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πολύ ωραίο ο Κιτσικίδης. Η πολύ ωραία αυτή ενέργεια. Λίγο πάνω από τα δοκάρια του Αγαλή. Στο πρώτο δοκάρι έδιωξε τον Νάκου. Πάλι ο Σταματόπουλος, πέρασε υπέροχα, έβγαλε τη σέντρα. Φωνάζουν οι φίλοι για χέρι. Κάτω ο Σταματόπουλος από το μαρκάρισμα του Αβογιάν. Κιτσικούδης, αυτός που θα εκτελέσει το κόρνερ. Μια φάση που θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί η ομάδα εδώ του Ορφέα Σοφίκου. Άσχημα χτυπημένο, έδιωξε εύκολα ο Νάκου. Πασχαλάκης. Πασχαλάκης. Μπήκε ο Σταματόπουλος. Και έδιωξε ο Τσιτσκάρης. Καλή ευκαιρία για την ομάδα του Σοφικού. Σήμερα ο Ρέστης δεν θυμίζει καθόλου την ομάδα που παρέταξε πριν δύο εβδομάδες στο Δημήτρη Μπεκριτζής. Και κέρδισε στο πιο καθοριστικό παιχνίδι τον Εύρο Σουφλίου, καθώς έπιασε μια πολύ μεγάλη απόδοση στο παιχνίδι εκείνο που τον κρατάει στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Βλάχος, Ελευθεριάδης. Ένα γέμισμα και εδώ ο Φιδανάκης, το επικίνδυνο παίξιμο στον τερματοφύλακα, στον Γαλή. Συμπληρώσαμε τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων και μπαίνουμε στα 5 λεπτά. Και εδώ έχουμε την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, 0-1 από το γκολ πέναλτι εύστοχο που εκτέλεσε ο Ιντζές. Φεύγει με τους 3 πολύτιμους βαθμούς εδώ από το Σοφικό η Ορεστιάδα. Έτσι νομίζω ότι ήταν τα πιο δύσκολα παιχνίδια
που όσο βρίσκομαι σε αυτό το, σε αυτό το πόστο, διότι έπαιξαν πολλοί παράγοντες ρόλο. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς, κάποιες απουσίες λόγω προσωπικών δυσκολιών και κατά τη διάρκεια του αγώνα είχαμε αναγκαστικές αλλαγές. Παρόλα αυτά, η ομάδα μπόρεσε και πήρε το διπλό και κρατάμε αυτό, τους 3 βαθμούς. Τον αντίπαλο τον περιμένατε όπως φάνηκε στο γήπεδο σήμερα? Ναι, έτσι είναι πάντα, μια σκληροτράχυλη ομάδα, η ομάδα του Στοφικού. Είναι πολύ δύσκολη ομάδα με στην έδρα της και όταν παίζει εντός τη δίνει ένα σκαλοπάτι παραπάνω όσον αφορά την απόδοσή της. Τώρα από εδώ και πέρα η συνέχεια πώς τη θεωρείτε? Η συνέχεια από εδώ και πέρα, όπως το είπα, είναι κάθε παιχνίδι ξεχωριστό. Είναι ένας μικρός τελικός, θα έλεγα. Πιστεύω ότι όλες οι ομάδες θα είναι κοντά ως το τέλος του πρωταθλήματος. Είναι ένα πρωτάθλημα το τελευταίο ετών πολύ ανταγωνιστικό και χρειάζεται διάρκεια. Η ομάδα που θα έχει την διάρκεια και τη σωστή φυσική κατάσταση έτσι ώστε να κρατήσει αυτή τη διάρκεια, πιστεύω ότι θα είναι και θα κόψει πρώτο το νήμα. Είδαμε και κάποιους ποδοσφαιριστές καινούριους που η ομάδα ενισχύθηκε. Περιμένετε από αυτά τα παιδιά να δώσουν το κάτι παραπάνω? Μπορούν να ενσωματωθούν στην πορεία? Ναι, σίγουρα θα με βοηθήσουν. Είναι 3 παιδιά τα οποία ήρθαν στην περίοδο του μεταγραφών Ιανουαρίου. Σίγουρα θα βοηθήσουν. Πέρασαν οι 2, με βοήθησαν αρκετά και πιστεύω σιγά σιγά θα αρχίσουν αυτοί να πλαισιώνουν με τους υπόλοιπους παίχτες έτσι ώστε να βοηθήσουν για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο τραυματισμός του Κάρι Ναβογιάννη είναι σημαντικός, είναι σοβαρός? Θα το δούμε. Ως πρώτη άποψη που είχαμε με τον Κάρι, νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο το είχε καιρό, είναι με το δικέφαλο. Πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε στην εβδομάδα. Δεν θα είναι κάτι σοβαρό. Κόουτς, η ομάδα έχει τώρα, είναι και στο κύπελο, θα ανταμώσετε πάλι με τον Εύρο Σουφλίο. Έτσι είναι, ναι. Είναι η σκέψη σας και το κύπελο? Βέβαια, ναι. Και αυτός ο στόχος, εφόσον είναι εφικτός και πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε στο τελικό και αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε ακόμα καλύτερα, να το κερδίσουμε το κύπελο, πιστεύω ότι θα είναι ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο με το Σουφλίο, όπως ήταν και στο πρωτάθλημα. Είναι ξεχωριστό βέβαια ο θεσμός του κυπέλου. Είναι άλλη έγκλη του. Θα το περιμένουμε και ανάλογα θα το αντιμετωπίσουμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας πρώτα-πρώτα, γιατί σήμερα παίζουμε με αρκετές απουσίες και ελλείψεις λόγω ιώσεων και τραυματισμών. Τα παιδιά ξέρουν ότι παίζουμε τον πρωτοπόρο. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο Ορέστης. Έχουμε και στο κύπελο είχαμε ξαναπαίξει πριν λίγο καιρό. Στηθήκαμε, πιστεύω, καλά μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε κάποια υπεροχή, βγήκαν ευκαιρίες μας, δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι, όποιος βάζει τον γκολ κερδίζει. Δεν τα καταφέραμε σήμερα, δεν ήμασταν αρκετά τυχεροί. Παίξαμε καλά, δυνατά, πιστεύω ότι στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι από τον Ορέστη. Τώρα, όσο για το πρώτο ημίχρονο, μια ελαφρή επιρροχή του Ορέστη, εκεί λίγο δυσκολευτήκαμε. Ήμασταν καλοί. Προς το τέλος. Ναι, προς το τέλος. Τα μαρκαρίσματα ήταν καλά, σωστά. Μπράβο στα παιδιά, αυτό τίποτα άλλο. Μπράβο στα παιδιά μας. Περιμένατε τον Ορέστη διαφορετικό? Σίγουρα, σίγουρα. Μετά την νίκη μέσα στο Σουφλί που έκανε, περιμένουμε κάπως διαφορετικό τον Ορέστη. Απλώς γνωρίζαμε τους παίκτες λόγω του κυπέλου που παίξαμε και τα παιδιά δείξαν ψυχή σήμερα και ότι θέλουν να παίξουμε ποδόσφαιρο και το μπορούμε. Στο ημίχρονο επηρεάστηκε η ομάδα από το πέναλτι που δέχτηκε? Εντάξει, λίγο επηρεάστηκε. Η ομάδα έχει επηρεάσει από το πέναλτι. Δεν περιμέναμε ότι θα έρθει τέτοια. Είναι πολλωστή φορά που τρώμε γκολ στα τελευταία λεπτά του ημίχρονου. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά δείξαν ψυχή και θάρρος και μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο και είδατε ότι μπορούσαμε να καταφέρουμε κάτι καλύτερο. Από εδώ και πέρα, συνέχεια τη ομάδα? Συνεχίζουμε αυτό μόνο. Περιμένουμε να γυρίσουν οι τραυματίες μας, οι ελλείψεις μας, οι ιώσεις. Συνεχίζει το πράγμα, έχει ακόμα δρόμο πιστεύω. Ο στόχος είναι ο ίδιος, να μείνουμε στη μέση. 5η-6η θέση, αν μπορέσουμε να εδιωθούμε εκεί.